Οπότε για κάποιους που δεν θα μπορέσουν να δουν την προηγούμενη ώρα, έγινε κάποιο ατύχημα στην εγγραφή και ενώ είχα πατήσει record on this computer, απενεργοποιήθηκε μετά από λίγη ώρα και καταστράφηκε το βίντεο, οπότε δεν το βρήκα πουθενά. Άρα λοιπόν, ένας άλλος λόγος να παρακολουθείτε live την τηλεδιάλεξη. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα του μαθήματος. Η πρώτη ώρα έγινε εντάχει. Για κάποιον που έλειπε θα σας μιλήσω για το τι αναπτύξαμε. Και ας δούμε λοιπόν την κλήρωση. Να δούμε λοιπόν το φοιτητή ή τη φοιτήτρια που θα πάρει συμμετοχή, που θα θελήσει, αν θελήσει, να πάρει μέρος. Σοκράτης λοιπόν, Σοκράτης Παναγιώτης. Σοκράτη, είσαι εδώ? Ωραία, Σοκράτη. Άρα λοιπόν, ξέρεις τη διαδικασία με το iLottery. Θες να παίξεις, φαντάζομαι, να πάρεις μέρος. Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι οι ώρες γραφείου είναι ανοιχτές και μπορείτε να δηλώνετε όποιος θέλει να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα. Να ενεργοποιήσω λίγο τα OTP Settings για τη σημερινή εξέταση. Γιατί νομίζω, ναι, δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Και θα εκτελέσω τώρα το iExams για να συνδεθούμε στο τεστάκι. Άρα, Σοκράτη, είσαι έτοιμος. Μόλις εμφανιστεί η ερώτηση και απαντήσεις, για παράδειγμα, αυτή είναι η ερώτηση, άρα έχει 30 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι ονομάζουμε μέγεθος πλέγματος CUDA από την προηγούμενη διάλεξη. Μέγεθος τοπικής μνήμης, μέγεθος και το σχήμα των δεδομένων στα οποία το πρόγραμμα θα δουλέψει, όλες οι πολλές απαντήσεις είναι λάθος ή ελλειπείς, το σύνολο των καταχωρητών, την υποπεριοχή του αυθεντικού πλέγματος σε ένα μέγεθος πλέγματος. Αναφέρεις λοιπόν να βάλουμε μία απάντηση στην τύχη, αλλά έχεις το μπαλαντέρ. Το μέγεθος πλέγματος, υπενθυμίζω, είναι το grid. Το grid όπου είναι τα δεδομένα που εκκονίζονται πάνω στο πλέγμα αυτό. Άρα, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απάντηση είναι τη Β. Το μέγεθος και το σχήμα των δεδομένων στα οποία το πρόγραμμα θα δουλέψει. Το grid. Είναι το πλέγμα που απεικονίζουμε τα δεδομένα. Η πρώτη απάντηση, λοιπόν, ήταν η Μπαλαντέρ. Το σημειώνω εγώ, Σοκράτη. Και πάμε στο επόμενο. Επόμενη. Ποια από τα παρακάτω είναι μια κατηγοροποίηση NUMA? SISD, MIMD, SIMD, MISD. Non-Uniform Memory Access. Αναφέρεις το Β. Και σωστή απάντηση. Μπράβο, Σοκράτη. Έχει φτάσει τώρα να έχεις 0.30. Πάμε στην επόμενη. Ποιος είναι ο ορισμός της ψιλοκομμένης εργασίας στη διαδικασία παραλληλοποίησης προγράμματος? Ψιλοκομμένη. Υπάρχει και η χονδροκομμένη, λέμε για την ψιλοκομμένη. Είναι όταν ο κώδικας που περιέχει τις εργασίες είναι σχετικά μικρός. Είναι σύνδεση σειρά επεξεργαστικών στοιχείων, έτσι ώστε η έξοδος ενός στοιχείου να είναι είσοδος στο επόμενο. Είναι το σύνολο από εργασίες που εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή. Είναι όταν ο κώδικας εμπεριέχεται συνεργασία σχετικά μεγάλο. Είναι το μικρότερο κομμάτι κώδικα που δείτε σπάτη σε μικρότερα τμήματα. Βοήθεια κοινού, ναι. Άμα θες βοήθεια κοινού, μπορώ να την ενεργοποιήσω. Θέλεις να την ενεργοποιήσω? Ναι, άρα λοιπόν όλοι σας έχετε ένα poll ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Περιμένω να πει τη γνώμη του το 70% των φοιτητών, αν γίνεται, ή αν περάσει ένα λεπτό, και συνέχεια θα εμφανίσω τα αποτελέσματα. Ως τώρα έχουν εκφράσει τη γνώμη τους το 35%. Θα ήθελα και οι υπόλοιποι να πούν τη γνώμη τους. 40% και έχουν περάσει 30 δευτερόλεπτα. Σε 30 δευτερόλεπτα ακόμα ή μέχρι να φτάσει στο 70% θα έχουμε το παράθυρο αυτό σε εκτέλεση. Το 53% τώρα έχει πει τη γνώμη του και έχουν περάσει 45 δευτερόλεπτα του poll. Άλλα 10 δευτερόλεπτα και μετά θα κλείσει αυτό το poll. Το 57% έχει πει τη γνώμη του. Και έχει περάσει ένα λεπτό, οπότε αυτή τη στιγμή σταματάω το polling και το εμφανίζω. Share results. Σοκράτη, βλέπεις τους φοιτητές σου τι έχουν απαντήσει. Οπότε μπορείς να μου απαντήσεις και εσύ τώρα, έχοντας τη βοήθεια από το κοινό. Γάμα, αναφέρεις το γάμα. Ας πατήσουμε, αν και δεν είναι αυτό. Είναι σχετικά μικρός ο κώδικας. Ψιλοκομμένη εργασία είναι μικρό κομμάτι κώδικα που εκτελείται σε αντίθεση με το coarse grain που είναι η χονδροκομμένη εργασία, και στη χονδροκομμένη εργασία έχουμε μεγάλα κομμάτια κώδικα με μικρή επικοινωνία ανάμεσα στις διεργασίες. Εδώ είναι το ψιλοκομμένη fine grain, στα αγγλικά, το fine grain εργασία, όπου είναι μικρά κομμάτια κώδικα. Μπορεί να είναι 2 γραμμές ολοκαιολοκώδικας που εκτελεί 2-3 γραμμές κώδικα, δηλαδή πολύ μικρό κομμάτι κώδικα. Κώδικας που περιέχει τη συνεργασία σχετικά μικρός. Άρα λοιπόν, Σοκράτη, και έχεις λάβει 0,30. Μπορούμε να το κλείσουμε αυτό. Και για κάποιους που δεν ήταν την πρώτη ώρα, να σας πω ότι εξετάσαμε την συμβολή του HPC στην κλιματολογική αλλαγή βλέποντας το βίντεο The Impact of Human-Induced Climate Change. Μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube. Στη συνέχεια μιλήσαμε για το άρθρο Recomputing Research Profiles Forward, Reconfigurable Computing Research Pushes Forward, δηλαδή πώς η επαναδιαμορφώσιμη αρχιτεκτονική εισάγεται μέσα στο HPC και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχουμε καλύτερους χρόνους εκτέλεσης αλγορίθμων ή με καλύτερη ποιότητα αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια αναφέραμε το άρθρο του Linus σε περιοδικό του χώρου σχετικά με την αρχιτεκτονική ARM και ότι δεν έχει μέλλον μέσα στο data center, άρα δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε πια για ARM και data center, άρα μόνο για Intel και AMD, Intel με τους Xeon επεξεργαστές και η AMD με τους Threadripper. Στη συνέχεια είχα παρουσιάσει για το Supercomputing Based Weather Forecasting System, για ένα σύστημα σχετικά με τις προγνώσεις καιρικών φαινομένων και τις προσπάθειες που συνεχώς γίνονται από διάφορες εταιρείες να προτείνουν όλο και καλύτερα τέτοια συστήματα. Για το Project Catapult της Microsoft, όπου η Microsoft εισάγει αρχιτεκτονικές επαναδιαμορφώσιμης λογικής FPGA προκειμένου να επιταχύνει κάποιους υπολογισμούς, κυρίως τεχνητής νοημοσύνης. Και μαζί με αυτό είχαμε δει και το Intel Dev Cloud, το αναπτυξιακό περιβάλλον της Intel, που πάλι και εκεί χρησιμοποιεί επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές. Και δυστυχώς την πρώτη ώρα δεν θα την έχουμε online λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε αυτή την ώρα online, να μπορέσουμε αυτό να το καταγράψουμε με επιτυχία και να ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube. Σχετικά με το εργαστηριακό φυλάδιο 11, όπου δουλεύετε πάνω σε OpenMPI, Threads, αμοιβαίο αποκλεισμό κτλ. ξαναλέω, δεν αξιολογείτε εσείς αυτά τα φυλάδια, δεν υπάρχει η έννοια της αυτοαξιολόγησης σε αυτά εδώ τα φυλάδια, σε αντίθεση με άλλες φορές που υπήρχε. Εδώ απλώς λύνετε τις εργασίες που θα σας ανατεθούν κάθε φορά σύμφωνα με το σχέδιο εργαστηρίων, τις παραδίδετε στο e-class εμπρόθεσμα και μετά από 1 ή 2 εβδομάδες λαμβάνετε τη βαθμολογία σας στο iGrades. Αναφέρεται λοιπόν για τον αμοιβαίο αποκλεισμό σχετικά με τα P-threads. Βέβαια, υπενθυμίζω, όπως είχαμε δει στις οδηγίες ερευνητών σχετικά με το HPC, ότι το καλύτερο είναι να προγραμματίζουμε παράλληλα συστήματα σε ένα υψηλό επίπεδο, σε ένα αφαιρετικό επίπεδο και να μην προγραμματίζουμε π.χ. σε P-threads, αλλά σε OpenMP ή σε threading building blocks της Intel, δηλαδή σε frameworks που χρησιμοποιούν νήματα. Άρα, ναι, μεν χρησιμοποιούμε νήματα, αλλά δεν τα δημιουργούμε ένα προς ένα με το P-threads. Χρησιμοποιούμε προγραμματιστικά frameworks που μας επιτρέπουν αυτή τη διαδικασία. Στο φυλάδιο, λοιπόν, αυτό, βλέπουμε θέματα σχετικά με τα P-threads για το πώς δημιουργούμε νήματα, πώς δίνουμε εργασίες στα νήματα, θέματα σχετικά με το Makefile και πώς μπορούμε με τη χρήση του OpenMPI να εισάγουμε και threads, γιατί το OpenMPI δημιουργεί διεργασίες, ενώ οι σημερινοί υπολογιστές έχουν και πολλούς πυρήνες. Άρα θέλουμε ένα συνδυασμό τόσο OpenMPI για να έχουμε επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικούς υπολογιστές, όσο και threads ή OpenMP μέσα στο κάθε υπολογιστή, ώστε να εκμεταλλεύεται και πλήρως την παραλία εντός του υπολογιστή. Και η χρήση του Makefile. Αυτό είναι στο φυλάδιο Πάρσης 11, που βρίσκεται και online στη σελίδα του εργαστηρίου μου, ARC-ECE-W-M-G-R. Δεν χρειάζεται ασφαλώς να παραδώσετε τίποτα άλλο, εκτός από το κείμενο που θα απαντάει τις ερωτήσεις του φυλαδίου και τους κώδικες ξεχωριστά σε 1, σε 2 και το καθεξής για το φυλάδιο που θα έχετε κάθε φορά να παραδώσετε. Δεν χρειάζεται κάποιο work results, γιατί δεν υπάρχει έννοια της αυτοαξιολόγησης. Άρα είτε το παραδώσετε είτε δεν το παραδώσετε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να θυμίσω κάποια πράγματα σχετικά με τα παράλληλα συστήματα και γενικότερα τους διάφορους τρόπους παραλληλοποίησης. Όπως καταλαβαίνετε, στη θεωρία έχουμε μια γενικότερη θεώρηση σχετικά με τα παράλληλα συστήματα. Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε OpenMP ή OpenMPI, αλλά σε αρχές που διέπουν τα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας. Γι' αυτό και είναι κάποιοι ορισμοί αρκετά γενικοί. Βέβαια, εγώ τα συνδέω με το εργαστήριο, με τα αντίστοιχα θέματα, μόλις βρεθεί αυτή η ανάγκη. Και με τη μελέτη της θεωρίας θα μπορέσετε να χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που θα έχετε από το OpenMPI, για παράδειγμα το Domain Decomposition, σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, π.χ. σε Python. Το ευκταίο είναι να γνωρίζετε εσείς τη θεωρία και την αναγκαιότητα της χρήσης των παράλληλων συστημάτων και στη συνέχεια η μεταφορά ενός κώδικα σε άλλη γλώσσα προγραμματισμού θα είναι εύκολη. Άρα, όπως σας έχω πει ήδη από το πρώτο μάθημα, πρέπει να έχουμε την μετάβαση από έναν τρόπο σειριακής σκέψης σε έναν τρόπο παράλληλης σκέψης. 2 κύριοι τρόποι διάσπασης, Domain Decomposition και Functional Decomposition. Εγώ αυτό που είχα δείξει την προηγούμενη ώρα, δηλαδή η ανάλυση του κώδικα σχετικά με το read job file and execute, το script αυτό που έχω δημιουργήσει σε bash, υλοποιεί αρχές παράλληλων συστημάτων και τον τρόπο λειτουργίας εδώ των διεργασιών, όπου παίρνουν ένα αρχείο εργασίας και στη συνέχεια εκτελούν πράξεις που γίνονται με αυτό το αρχείο. Είχε γίνει εκτενής περιγραφή στην προηγούμενη ώρα που δυστυχώς δεν θα ανέβει στο YouTube. Είχα κάνει domain decomposition. Δηλαδή, τα δεδομένα που είναι πολλά, big data, είχαν χωριστεί σε διαστήματα και κάθε διεργασία είχε αναλάβει να υλοποιήσει συγκεκριμένα κομμάτια, συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένα κομμάτια αυτού του χώρου των δεδομένων. Το άλλο είναι το functional decomposition. Διάσπαση λοιπόν πεδίου ορισμού. Το πεδίο ορισμού εγώ το είχα ως έναντι διασπάσει προσωπικά. Δηλαδή ήταν μια σειρά δεδομένων που μπορούσαν να είναι π.χ. σε ένα μονοδιάστατο πίνακα. Η πρώτη διεργασία παίρνει το πρώτο κομμάτι, η δεύτερη το δεύτερο κομμάτι και ούτω καθεξής. Ένας άλλος τρόπος διάσπασης θα μπορούσε να είναι, όπως βλέπετε εδώ, κυκλικός. Δηλαδή, λίγο η πρώτη διεργασία στην αρχή, λίγο η δεύτερη, λίγο η τρίτη, λίγο η τέταρτη. Μετά, μόλις όλες οι διεργασίες έχουν πάρει ένα μικρό κομμάτι, ξαναρχίζει πάλι λίγο η πρώτη, λίγο η δεύτερη, λίγο η τρίτη και ούτω καθεξής. Το πιο εύκολο είναι βέβαια το block-based NAD. Το κυκλικό καταλαβαίνετε ότι έχει βέβαια το πλεονέκτημα του load balancing, δηλαδή μιας ισοστάθμισης εργασίας, αναδιεργασία, και όλες οι εργασίες λοιπόν προοδεύουν μαζί, γιατί στο block-based μπορεί η διεργασία πρώτη που έχει το κόκκινο να έχει πολύ λίγες πράξεις να κάνει και να παραμένει idle. Ενώ εδώ μόλις τελειώνει το κομμάτι της εργασίας που έχει αναδείχθει, παίρνει και ένα άλλο μικρό κομμάτι. Δηλαδή εδώ είναι μια παραλληλοποίηση αρκετά λεπτοκομμένη, γιατί είναι πολύ μικρά τα δεδομένα που ελέγχει κάθε διεργασία ή το κάθε νήμα. Σε δύο διαστάσεις μπορούμε να έχουμε, όπως βλέπετε, αναγραμμή. Δηλαδή, φανταστείτε εδώ είναι μια οθόνη, ένα frame. Έχουμε π.χ. 1920x1080, πάρα πολλά πίξελ, και το block μπορεί να είναι οριζόντιο block, μπορεί να είναι κατακόρυφο block ή μπορεί να είναι τεταρτημόριο για 4 διεργασίες, αναλόγως το πρόβλημα που έχουμε. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε να το δούμε σε κυκλικό, σε δύο διαστάσεις, βλέπετε μία γραμμή παίρνει μία διεργασία, βέβαια μπορεί να είναι όχι μόνο μία γραμμή, μπορεί να είναι δύο γραμμές ή τρεις γραμμές, αρκετά λίγες βέβαια γραμμές, και κάθε διεργασία παίρνει τον ίδιο αριθμό γραμμών και μόλις ολοκληρώνει το έργο της, αναλαμβάνει να πάρει κάποιο άλλο κομμάτι. Κυκλικό μπορεί να είναι και σε κατακόρυφο ή, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και διαγώνιο. Η διάσπαση λοιπόν του πεδίου ορισμού σημαίνει να χωρίζουμε τα δεδομένα εισόδου σε blocks και σε κάθε διεργασία να δίνουμε κάποιο block. Θα πρέπει να ελαχιστοποιούμε κάθε φορά τις κρίσιμες περιοχές και την επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών. Για παράδειγμα, βλέπετε σε αυτό εδώ το κομμάτι ότι κάθε φορά κλειδώνει κάποιος μια διεργασία, την περιοχή, γιατί θέλει να κάνει κάποιες πράξεις, γιατί επενεργά πάνω στην global μεταβλητή και συνέχεια την ξεκλειδώνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει σηριακά αυτό το κομμάτι κώδικα. Δηλαδή εδώ πέρα, όσες διεργασίες και να έχουμε, μόνο μία θα εκτελεί αυτή την πράξη κάθε φορά. Άρα αυτό είναι μη αποδοτικός παράλληλος κώδικας. Ενώ να χρησιμοποιήσουμε μια τοπική μεταβλητή όπως το local sum και κάνουμε τις πράξεις όλες στο local sum και βγάλουμε ένα τοπικό άθροισμα και συνέχεια μια φορά κλειδώσουμε την περιοχή, μια φορά γράψουμε το sum και μια φορά την ξεκλειδώσουμε, θα έχουμε επιτύχει πολύ καλύτερη απόδοση και το μόνο bottleneck θα είναι αυτό το κομμάτι κώδικα, οι τρεις τελευταίες γραμμές του κώδικα. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς να ελαχιστοποιούμε αυτή την επικοινωνία. Η επικοινωνία, όπως σε αυτό το σημείο, γίνεται με τη χρήση της σεμαφόρου τύπου key. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινάμε με το ερώτημα: είναι το project catapult πρόγραμμα παραλληλοποιήσιμο? Γιατί κάποια πράγματα δεν παραλληλοποιούνται. Πράγματα που δεν παραλληλοποιούνται, για παράδειγμα, είναι τα κουνέλια. Ο πολλαπλασιασμός κουνελιών. Για παράδειγμα, το πρόβλημα αναφέρει: βρείτε τον πληθυσμό των κουνελιών που θα παραχθούν στο τέλος ενός έτους, αν κάνουμε τις παρακάτω παραδοχές. Ξεκινήστε με ένα ζεύγος κουνελιών, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, που γεννήθηκαν την 1η-1η. Υποθέτουμε όλοι μήνες έχουν τις ίδιες μέρες. Τα κουνέλια ενηλικιώνονται και αρχίζουν να ζευγαρώνουν ένα μήνα μετά τη γέννησή τους και μπορούν να γεννούν κάθε ένα μήνα μετά την ηλικίωση. Και κάθε φορά που έχουμε γεννητούρια, παράγονται ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Κανένα κουνέλι δεν πεθαίνει, τρώγεται, δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες περί αιμομιξίας. Πόσα κουνέλια θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου? Αυτό δεν μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε, γιατί κάθε στάδιο έχει εξάρτηση με το προηγούμενο. Το βλέπουμε εδώ οπτικά. Θα μπορούσε βέβαια ένα τέτοιο πρόβλημα να έρθει και στα σύγχρονα δεδομένα και να λέμε ότι δύο άνθρωποι μολύνουν δύο άλλους ανθρώπους με COVID και τι γίνεται. Στο τέλος του έτους, αν δεν υπάρχει καραντίνα, πόσοι θα έχουν μολυνθεί, για παράδειγμα. Φαντάζομαι τρέχουν τέτοια μοντέλα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα παρελοποιήσουμε αυτά εδώ πέρα. Γιατί κάθε βήμα, δηλαδή το κάθε βήμα, αυτό εδώ πέρα το βήμα εξαρτάται με το προηγούμενο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε domain decomposition σε αυτό εδώ πέρα το βήμα. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα δίνει ο Leonardo Pisa, που είναι η ακολουθία Fibonacci. Fk συν 2, ίσον f του k συν 1, συν f του k, και βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους αριθμούς. Μια πολύ γνωστή ακολουθία Fibonacci. Άρα, αν κάποιος με ρωτούσε, ένας εκτροφέας κουνελιών, αν θα ήταν μια συμφέρουσα αγορά, μια παράλληλη μηχανή για να υπολογίσει τον πληθυσμό των κουνελιών, θα το αναφέραμε, όχι, δεν είναι παραλληλοποιήσιμο αυτό το πρόβλημα. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τα χρήματά σου σε κάτι πιο χρήσιμο, όπως αναφέρει εδώ πέρα μια περίφραξη, για παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκουμε την παραλληλία, θα πρέπει να δούμε αν κάτι μπορεί να παραλληλοποιηθεί ή όχι. Πρέπει να έχουμε συγχουρευτεί για τα παρακάτω σε περίπτωση που παραλληλοποιήσουμε. Σε περίπτωση που θέλουμε να το παραλληλοποιήσουμε. Ότι η σειριακή μορφή παράγει αποτελέσματα, ότι έχουμε μια σειριακή μορφή, δεν μπορούμε κατευθείαν να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε κάτι σε παράλληλο, γιατί δεν θα έχουμε ένα μέτρο σύγκριση. Πρέπει να το φτιάχνουμε σειριακά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα benchmark, προκειμένου να ξέρουμε σε σειριακό χρόνο τι απαιτήσεις έχει, και αν δούμε ότι έχει αρκετές απαιτήσεις, τότε το πάμε σε παράλληλο. Γιατί δεν χρειάζεται να παραλληλοποιούμε τα πάντα. Κάτι που στον υπολογιστή μας, έναν κλασικό υπολογιστή σπιτιού, εκτελείται σε κάτω από ένα λεπτό, γιατί να το παραλληλοποιήσουμε, γιατί να μπούμε σε αυτόν τον κόπο. Άρα παραλληλοποιούμε κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο από τον επεξεργαστή και αξίζει ο χρόνος που θα επενδύσουμε σε αυτό για να το επιταχύνουμε. Σε περίπτωση που μας ζητάει κάποιος π.χ. να υλοποιήσουμε 4 διαφορετικές συναρτήσεις, δηλαδή από τα στοιχεία ενός πίνακα να βρίσκουμε άθρονα γινόμενο μέγιστο ελάχιστο, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα functional decomposition. Δηλαδή, αν έχουμε και 4 νήματα, κάθε νήμα εκτελεί μια άλλη λειτουργία. Παραλληλοποίηση πρόγραμμα, functional decomposition, έχει κάποια κομμάτια κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και θα πρέπει κάθε φορά να ξέρουμε τι από τα δύο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως βέβαια είναι domain decomposition. Συνήθως, επειδή βρισκόμαστε στην εποχή της πληθώρας δεδομένων παντού, στο διαδίκτυο, big data κτλ, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα, πώς να τα κόψουμε τα δεδομένα σε κομμάτια, εφόσον δεν έχουν και εξαρτήσεις, και να χρησιμοποιήσουμε την παραλληλία. Τώρα βέβαια σκέφτηκα και το εξής. Όπως είδατε στο HPC, στα βίντεο, κάθε φορά που βάζω στην αρχή, αναφέρει ότι με το HPC μπορούμε να βρούμε την χρήσιμη πληροφορία μέσα στην άχρηστη πληροφορία. Και μου έχει έρθει ο τίτλος ενός άρθρου που θα ήταν καλό να διαβάσετε, που ονομάζεται «Η χρησιμότητα του άχρηστου» και διαπραγματεύεται κατά πόσο αυτό που εμείς θεωρούμε άχρηστο τελικά είναι χρήσιμο για να δίνει ουσία στο χρήσιμο. Τέλος πάντων, είναι φιλοσοφικό το κείμενο, μην συνεχίσουμε πέρα τη φιλοσοφία. Πάντως, με το HPC μπορούμε να βρούμε την χρήσιμη πληροφορία και να εξάγουμε συμπεράσματα από ένα χαοτικό μεγάλο σύνολο δεδομένων. Ανάθεση εργασιών σε διεργασίες, λοιπόν, εξισορρόπηση φόρτου εργασίας. Είναι σημαντικό κάθε νήμα ή κάθε διεργασία να χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή ίδιο χρονικό διάστημα, να υπάρχει λοιπόν μια ισοβαρή κατανομή του αλγορίθμου, γιατί αλλιώς, κοιτάξτε εδώ πέρα, για παράδειγμα, το task 1 ολοκλήρωσε το έργο που είχε να κάνει και μετά wait, πορτοκαλί, το μισό χρόνο περίμενε. Ενώ το task 3 εργαζόταν full συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση των υπολογισμών. είναι άσχημο το να έχουμε idle threads. Το να έχουμε λοιπόν threads ή διεργασίες που περιμένουν κάθε φορά την ολοκληρώση κάποιων άλλων νημάτων προκειμένου να μεταβεί η επεξεργασία στο επόμενο βήμα. Θέλουμε την ελαχιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών. Σας είπα, κάθε φορά που επικοινωνούν δύο διεργασίες, νήματα μεταξύ τους, είτε συλλογικά είτε ατομικά, και θα ήθελα να μου πει κάποιος μια εντολή σε MPI για συλλογική επικοινωνία και μια για ατομική επικοινωνία. Ο πρώτος που θα το εκφράσει θα λάβει 0,25. Άρα λοιπόν κάθε φορά που έχουμε επικοινωνία, συλλογική ή ατομική, υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχει η έννοια του συγχρονισμού και αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει μια καθυστέρηση στην εκτέλεση του συστήματος. Γι' αυτό θέλουμε να ελαχιστοποιούμε τις επικοινωνίες ανάμεσα σε διεργασίες που είναι στο ίδιο πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες ομαδοποιήσεις. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος περνάει από διάφορα στάδια. Βλέπετε εδώ τις εξαρτήσεις. Και θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον αλγόριθμο π.χ. σε 4 νήματα. Αν υλοποιήσουμε αυτές τις λειτουργίες σε ένα νήμα ή σε μια διεργασία, παράδειγμα διεργασία 1, θα δούμε ότι η διεργασία 1 πρέπει να επικοινωνεί με τη διεργασία 2 σε 4 διαφορετικά σημεία. 1, 2, 3, 4. Η διεργασία 2 με τη διεργασία 3 σε 4 σημεία και η διεργασία 3 με τη διεργασία 4 σε 4 σημεία. Άρα βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο που χωρίσαμε τις λειτουργίες, δηλαδή κάναμε ένα functional decomposition, έχουμε έντονη απέτηση για επικοινωνία ανάμεσα σε διεργασίες του συστήματος. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Μήπως μπορούμε να κάνουμε μία άλλη τμηματοποίηση. Αυτό, ένα άλλο functional composition. Όπως καταλαβαίνετε, στα παράλληλα αισθήματα δεν υπάρχει πάντα μία λύση. Δεν υπάρχει μια πανάκια, ότι όποιος κάνει αυτό πάντα θα επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να πειραματιστούμε. Και ο προγραμματισμός σε παράλληλα αισθήματα ενέχει μέσα και την έννοια της έρευνας στο ποια είναι η καλύτερη παραλληλοποίηση. Βέβαια, κάποιος με εμπειρία ξέρει κατά πού να κατευθύνει τον τρόπο συγγραφής των προγραμμάτων του. Αλλά εντούτοις θα πρέπει να πειραματιστεί κιόλας και να βελτιστοποιήσει όπου μπορεί θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των παράλληλων συστημάτων. Ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση αν θέλει κάποιος να απαντήσει για μια συλλογική εντολή σε OpenMPI και μια point-to-point επικοινωνία πάλι σε OpenMPI, μια εντολή δηλαδή ως παράδειγμα. Μια άλλη ανάθεση αυτής της μορφής, βλέπετε ότι έχει ως συνέπεια η Δ1 με τη Δ2 να επικοινωνεί σε ένα σημείο, η Δ2 με τη Δ3 σε ένα σημείο και η Δ3 με τη Δ4 σε ένα άλλο σημείο. Άρα, εκεί που είχαμε 12 διαφορετικές επικοινωνίες, εκεί που είχαμε 12 σημεία επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές διεργασίες, εδώ έχουμε μόνο 3 σημεία. Ασφαλώς, αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη επιλογή. Σε αυτό, βέβαια, το απλουστευμένο παράδειγμα, δεν λαμβάνουμε υπόψη το πόσο υπολογιστικό χρόνο απαιτεί η κάθε διεργασία. Για παράδειγμα, αν εδώ η κάθε διεργασία απαιτούνται να έχει κάποια δευτερόλεπτα όλο και όλο, στο Δ1, ενώ στο Δ2 απαιτούνταν να έχει κάποια λεπτά ή ώρες, θα σήμαινε ότι θα είχαμε μία ανισοκατανομή του φόρτου εργασίας. Δηλαδή θα πρέπει πριν χωρίσουμε σε fractional decomposition να έχουμε και μία γνώση του χρόνου του επεξεργαστή που θέλει κάθε διεργασία, προκειμένου να μην έχουμε το φαινόμενο των idle διεργασιών. Δηλαδή αν κάποια διεργασία που εκτελεί κάποιες συναρτήσεις χρησιμοποιεί π.χ. κάποια λεπτά, πείτε 10 λεπτά, και οι άλλες διεργασίες να είναι κοντά σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή στα 10 λεπτά. Μην έχουμε κάποια διεργασία να έχει 10 λεπτά απέτηση και κάποια άλλη διεργασία 10 ώρες. Είναι τελείως ανισοκατανομή. Βέβαια είναι extreme αυτό το παράδειγμα, αλλά μερικές φορές με τις ακραίες καταστάσεις μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τις πιο φυσιολογικές καταστάσεις. Αλέξανδρε, μπορείς να πεις και μία point-to-point σημείο. Όπως σας είπα, πρέπει να απαντάει κάποιος και το πλήρες ερώτημα. Ο Δημήτρης, ο Αλέξανδρος από ό,τι βλέπω, που μίλησε σε public κανάλι, είπε και τις δύο απαντήσεις που περίμενα. Δηλαδή, για συλλογική επικοινωνία στο OpenMPI ανέφερε την MPI Broadcast, γιατί Broadcast σημαίνει όλες μαζί επικοινωνούν διεργασίες και είναι σωστή αυτή. Και επίσης, ο Αλέξανδρος είπε για point-to-point επικοινωνία, ατομική λοιπόν επικοινωνία, την MPI_Send, πράγματι είναι ένα παράδειγμα MPI_Send και βέβαια το ζευγάρι MPI_Recv. Άρα, ο Αλέξανδρος έχει λάβει 025, που ήταν και ο πρώτος που απάντησε, σωστά. Θα πρέπει να στείλει ένα email για να καταγραφεί στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο iGrades. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό το slide θα ήταν και η απάντηση, αν δεν το είχατε, αν δεν είχε κάποιος συνάδελφος απαντήσει σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτή την ερώτηση που έκανα. Για παράδειγμα, broadcast είναι η συλλογική επικοινωνία, scatter, gather και reduction. Είναι όλες αυτές οι συλλογικές επικοινωνίες. Η απόφαση της ανάθεσης των εργασιών μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους, στατικό τρόπο ή ημιστατικό τρόπο και δυναμικός τρόπος που σημαίνει μόλις ολοκληρώνει το έργο που έχει να λαμβάνει το επόμενο κομμάτι εργασίας. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε θέματα όπως πού θα εκτελεστεί η εφαρμογή, σε ποιους επεξεργαστές και σε ποια χρονική στιγμή. Αυτό απαιτεί ένα είδος χρόνο δρομολόγησης. Υπάρχουν και ωραία θέματα και για διπλωματικές εργασίες, αλλά και για ειδικές εργασίες, σε περίπτωση που θέλετε να σχεδιάσουμε μαζί κάποιον χρονοδρομολογητή. Έχουμε διάφορες εργασίες. Π.χ. αυτό που σας είχα δείξει στο Bash Script ήταν ένας απλός χρονοδρομολογητής της μορφής first in, first out. Δηλαδή το πρώτο αρχείο που υπήρχε στο κατάλογο τον έπαιρνε μια πρώτη διεργασία. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε και πιο σύνθετους αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε σε κάποια διπλωματική εργασία. Και αυτά είναι αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Και έχουν και ερευνητικό υπόβαθρο και μπορεί να καταλήξουν και σε κάποια ερευνητική δημοσίευση. Γιατί είναι καλό στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας να μπορέσετε να καταγράψετε την έρευνά σας σε κάποια δημοσίευση, σε κάποια πρακτικά συνεδρίου και αρκετοί φοιτητές που έχουν συνεργαστεί μαζί μου σε διπλωματικές εργασίες έχουν στο βιογραφικό τους την παρουσίαση κάποιας εργασίας σε ερευνητικό συνέδριο και θα ήταν καλό και εσείς να επιδιώξετε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στατικές μέθοδοι χρονοδρομολόγησης, δυναμικές μέθοδοι χρονοδρομολόγησης, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα που έχουν οι διάφορες αυτές τεχνικές και μετά ακολουθούν τα διάφορα μοντέλα επικοινωνίας. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο μοντέλο επικοινωνίας και μετά θα πάμε στο iQuiz. Το εντερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τον χρόνο εκτέλεσης κάθε διεργασίας και ο χρόνος επικοινωνίας λέει μηδενικός, δηλαδή δεν υπάρχει επιβάρηση. Για παράδειγμα, έστω έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε την εργασία ε1 που θέλει 100 κύκλους ή 100 μονάδες χρόνου επεξεργαστή, ή ε2 100, ε3 400, ε4 200, ε5 300 και ε6 100 και θέλουμε να χρονοδρομολογήσουμε σύμφωνα με το μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, δηλαδή δεν μας απασχολεί η επικοινωνία. Μία ανάθεση που μπορούμε να κάνουμε σε τρεις επεξεργαστές είναι αυτή. Δηλαδή, αρχικά στον επεξεργαστή P1 βάζουμε την εργασία ε1. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι στους επεξεργαστές P2 και P3, γιατί απλούστατα βλέπετε ότι έχουν εξάρτηση από το ε1. Αν δεν τελειώσει το ε1, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Μόλις τελειώσει το ε1, ξεκινάει το ε2, που έχει ικανοποιηθεί η εξάρτηση που είχε από το ε1. Ξεκινάει επίσης, βλέπετε εδώ, το ε4 και το ε5. Βλέπετε εδώ ότι έχουν ξεκινήσει αυτές τις διεργασίες. Κάποια στιγμή τελειώνει το ε2, αναλαμβάνει το ε3, συνέχεια επεξεργαστής και στο τέλος το ε6. Το ε6 κοιτάξτε ότι έχει εξαρτήσει με όλες τις προηγούμενες εργασίες, άρα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες τις προηγούμενες εργασίες για να ξεκινήσει. Το ε6 λοιπόν θα μπορούσε να ξεκινήσει είτε εδώ που είναι το ε3, είτε στον P2 επεξεργαστή, είτε στο P3, αλλά σίγουρα στην τιμή 600. Βλέπετε λοιπόν ένα απλό παράδειγμα χρονοδρομολόγησης. Και θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε μια άλλη ανάθεση που να πετύχουμε πιο γρήγορος χρόνος εκτέλεσης. Βλέπετε εδώ πέρα ότι, κοιτάξτε, εδώ είχαμε ε2, ε3, ε6 και εδώ έχουμε ε2, ε4. Δηλαδή το ε3 που απαιτεί πολλούς χρόνους, πολλές μονάδες χρόνου επεξεργασίας, έχει τοποθετηθεί στον P3. Άρα λοιπόν με αυτό το χρονοδιάγραμμα, συνολικά, στους 600 μονάδες χρόνου επεξεργαστή έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση και άρα είναι μια καλύτερη επιλογή. Άρα λοιπόν η δημιουργία ενός χρονοδρομολογητή είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, όπου θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες ως προς το ποιες διεργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν πότε, ενδεχομένως αν μπορεί να κοιτάει και προς το μέλλον, να μπορεί να κάνει κάποιες προγνώσεις για να έχει καλύτερα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο όμως έχει ολοκληρωθεί το δίωρο της διάλεξης, άρα θα ανοίξω το iQuiz για κάποιον που θέλει να πάρει μέρος, κάποιον που θα ήθελε παίζοντας το παιχνίδι του iQuiz να δει το επίπεδο των γνώσεων που έχει και ενδεχομένως να διεκδικήσει τα βαθμολογικά έπαθλα που συνδέονται. Γιατί όπως σας έχω πει, ο σκοπός είναι να σας παροτρύνω να διαβάζετε το μάθημα, να κατανοήσετε κυρίως την ύλη και το εργαστήριο. Μπορείτε να αρχίσετε να ετοιμάζετε τους browser σας για τη σύνδεση στο iQuiz. Δέκα ερωτήσεις. Σε 40 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει. Να υπενθυμίσω επίσης ότι όλες οι διαλέξεις βρίσκονται και στο YouTube σε μια αρκετά λεπτομερή παρουσίαση. Γι' αυτό κάθε φορά στις διαλέξεις αυτές επικεντρώνομαι σε θέματα του μαθήματος που δεν καλύπτονται σε αυτές τις διαλέξεις. Είμαστε στην 8η διάλεξη, κοιτάμε τις διαλέξεις 1-7 για την εξέταση του iQuiz. Εντός χρονοδιαγράμματος, υπενθυμίζω για τα λειτουργικά συστήματα, αύριο θα βγει ανακοίνωση μήπως καθυστερήσει η έναρξη λόγω της επικείμενης συνέλευσης του τμήματος με θέμα το πώς θα γίνει εξεταστική σε κάθε μάθημα. Καλή επιτυχία στο quiz, θα σταματήσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο, αλλά θα παραμείνω στο κανάλι. Σταματάω λοιπόν την καταγραφή, stop recording.